τζάμπολ. Μπάλα είναι για τους MNP, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη επίθεση με τα ροζ. Ο Φώτης Σεραφιλίδης, ωραία προσποίηση, καλό passing game με το νούμερο 11. Το rebound από τον Ερμίδη, ο οποίος θα προστατεύσει την μπάλα. Θα φτιάξει λίγο το μάλι. Ο άξονος, ο οποίος είναι ο Πολυνίκης, τροπέα. Εδώ ωραία πάσα και καλάθι από τον Γκόφα, ο οποίος πήρε ωραία την μπάλα κάτω το καλάθι. Δεν είναι και πρόβλημα να ευστοχίσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο άξονας, ο οποίος προηγείται με 2 πόντους, αλλά έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Με το νούμερο 11 ήθελε να ευστοχίσει ο παίκτης των MNP, ο Αλέξανδρος Μόκας. Γιώργος Μαργώνης με την μπάλα. Θέλει να ποστάρει τον Ερμίδη, ο οποίος κάνει μια μαγική τρίπλα, θα ευστοχίσει. Θα κάνει το σκορ 0-4. Σούτ από τον Τριανταφυλλίδη, είναι άστοχο, είναι άστοχη η MNP, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Πάλι το οποίο κάνει ο Στρούτζας, ο Στρούζ nickname. Έξυπνο φάουλ για να ανακοπεί ο ρυθμός. Ο Ερμίδης θέλει να παίξει ξανά, πλάτη προσποιείται ωραία. Κούτρινο πόντο, εύστοχο. Δεν 7, ωραία προσποίηση, ωραία τρίποντο. Ο άξονας, ο οποίος εδώ θα δεχτεί όμως και πίζει σε ένα ωραίο καλάθι. Ρόλαρε κάτω από το καλάθι του άξονα. Ο Δάλπας, ο Ερμίδης συνεχίζει το κρεσέντο του. 2-9, 7-53. Ο άξονας που δει πολύ δυνατά, 7-45. Οι MNP, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν σε καλάθια τις προσπάθειές τους. Κόλτ Στάσος Βαλσαμίδης, ομάδα 3 χρόνια τώρα στην Elite League. Το ευχαριστούνται και οι δύο ομάδες, αλλά και η νίκη και η διακρίσεις είναι με το πρόγραμμα. Είναι θέμα φιλοδοξία. Ωραία κίνηση εδώ στον Ερμίδη, ο οποίος βλέπει στη συνέχεια το συμπαίκτη του, τον είναι το νούμερο 34, τον Κόφα, ο οποίος θα αφαιρθεί από τα μέτρα. Λίγο ποδόσφαιρο εδώ πέρα. Έχουν κυλήσει 3 λεπτά σχεδόν. Μαργώνης με την μπάλα. Σε μάντου-μάνι δύο ομάδες. Ο Κόφα θέλει να προσποιηθεί, δεν την τρώει όμως ο Βαλσός. Μαργώνης από τα 8 μέτρα. Κακός, δεν το ζήτησε καλά. Δύο, εννιά προηγείται ο άξονας. Τριανταφυλλίδης με την μπάλα, θα κατεβάσει με σκοπό να σχεδιαστεί μια καλή επίθεση. Έτσι να περάσει το Δάλπα, ο οποίος κλείνεται από τον Κόφα. Τελειώνει ο χρόνος. Κλείνεται ωραίο κόψιμο με το νούμερο 11, παραλίγο καλάθι από τον Μόκα. Ανανέωσαν όμως οι MNP. Για τα πλήρες κάνει κάποιος σύντα, πάρει το τρίποντο. Μάχη για το rebound. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση παίκτες στο έξωμα, αλλά η πάσα ήταν λίγο ρυψοκινδυνευμένη από τον Τζιβάνι στον Ερμίδη. Δεν μπορούσε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Κύλησαν σχεδόν 4 λεπτά. 2-9 μπροστά ο άξονας BC, ο οποίος θέλει να βρει μια απάντηση. Δάλπας με το νούμερο 14 που πείτε, παίρνει ωραία τα βήματα. Άστοχος, εμείς θέλει να τρέξει. Δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον παίκτη με το νούμερο 14, τον Κούμα.
και έχουμε time out. Καλή ο Τάσος Βαλσαμίδης, βλέπετε στο μάτι του να χάνουμε 9. Λοιπόν, time out που πήρε ο Τάσος Βαλσαμίδης, είχε πολλά να πει σίγουρα στους παίκτες του, γιατί με 2 πόντους απολογισμό δεν μπορούν να έχουν πολλές απαιτήσεις. Χάνουμε 9. Αλλά σήμερα το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα και εδώ υπάρχει λάθος. Θέλει να φύγει ο άξονας σε συνδυασμό. Καλό πάση γκέι Μερμίδης στις 3 πόντων. Είναι άστοχος, έχει βάλει όμως πόντους και έχει δώσει το βάσμα στην ομάδα του. Φάουλ από τον Τζιβάνι, επί τούτου για να ανακόψει την πορεία. Μάτς για την Elite League by Novi Bet. Έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα το παιχνίδι, δύο πολύ δυνατές ομάδες. Εδώ χάπτει η μπάλα από τον Δάλπα, μια πολύ ωραία τρίπλα και ένα καλό τελείωμα. 4-11. Εμπειριπαίξτες όλοι. Φαίνεται άλλωστε, ωραία το μάτι, ωραία εδώ. Αλλά σπανούλη τρίπλα. Και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ, νούμερο 14, ο Άλεξ Κούμας. Νομίζω τα έχει 2 ελεύθερο γόλο. Έστω έχω στην πρώτη. Σκορ γίνεται 4-12. 4-13. Για τον Άξονα Μπισί, ο οποίος πήγε λίγο μουδιασμένα στο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα όταν μιλάμε για τον πολυνίκη του θεσμού, τόσο όσο δεν μπορεί να τον υποτιμήσεις. Για τον πρωταθλητή που λέμε πολλές φορές, εδώ γίνεται λάθος όμως. Θα κλέψει ο Δαλπάς, αλλά και η MNP είναι μια πολύ καλή ομάδα με τριετή παρουσία και φέτος έχουν πολύ υψηλούς στόχους. Γρήγορος δυσμός. Να αποφέρει κάποιο καλάθι για τις δύο ομάδες, Τερμίδης και Γκούμας, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει. Θα κλέψει όμως την μπάλα και υπάρχει φάουλ, να δούμε τι έχει δοθεί. Φάουλ από τον Γκούμα, δεν είναι διαιτητές, στον Γκούμα. Λοιπόν, το σκορ είναι 4-13. Παίξει τον MNP, δεν προλαβαίνω εδώ. Θα παίξει καλή άμυνα, το σκορ γίνεται 6-13. Για τα φιλίδι με τον Ερμίδη, θα έχουν πολλά μισμάτ. Φωνάζει ο coach. Ακόμα 4 λεπτά, οι MNP θέλουν να μειώσουν. Καλή άμυνα εδώ από τον άξονα. Θα κλέψει ο Άλεξ Γκούμας, θα διατηρήσει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, αστοχός. Γκόμπα στο ριμπάου, την μπάλα όμως κλανά για τον άξονα. Εδώ υπερβολική. Σιγουριά σκοτώνει, αλλαγή για τον κύριο Βαλσαμίδη. Θα μπει ο παίκτης με το νούμερο 9. Ο Γρηγόρης Λαυκός, του τριών πόντων από τον Γκόμπα, ο οποίος θα εξεργήσει. Ακόμα 3 λεπτά και 13 δευτερά, το σκορ είναι 6-16 για τους παίκτες του άξονα που έχουν μπει νωρίς εδώ δυνατά. Οι MNP θέλουν να απαντήσουν, ναι, δεν θα τα καταφέρουν, φυλά ο Δαλπάς. Ωραία κίνηση κόβεται τον Ερμίδη. Εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο χτύπημα, το
παίξουμε. Δυνατά μαρκαρίσματα. Δεν υπάρχει λόγο. Δυνατές και οι δύο ομάδες σίγουρα θα έχουν πολλά μισμάτ. Ο Βάλπας ο οποίος κάνει το σκύλο του, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Γκοφάς, πολύ δυνατός, θέλει να προστατεί τον αντιπαλό του. Βλέπει τον Μαργόνι ο οποίος του πείτε. Τελειώνει ο χρόνος. Γκούμας παίρνει το ποστάρισμα μέχρι μέσα. Δύσκολο καλάθι. Και το αποτέλεσμα μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα 2,5 λεπτά, 6-18, άκουσα να έχει ξεφύγει. Έχει το χρόνο να αντιδράσει, αλλά μέχρι τώρα το πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι η καλή του περίοδος. Δεν θέλει να τρέξει. Γουμάς. Άφησε να έχει ξεφύγει με 12. Τα δεύτερα. Όμως θα πρέπει να φυτάρει και ευτοχή όταν δίνει σούτ. Θα πρέπει να δεχτεί και τη συνέπεια του ελέγχου. Σούτ που έδωσες, οπότε εδώ το σκορ γίνεται 6-21. Ο Άξονας εκεί που πολύ δυνατά. Οι MNP έχουν πολύ χαμηλό επιθετικό αποτέλεσμα, αλλά έχει πολύ χρώμα και χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Με μπλε φανέλες ο Άξονας, με ροζ άσπρες. Οι MNP οι οποίοι εδώ πρέπει να βρουν έναν τρόπο να σκοράρουν, τελειώνει το χρόνο. Είναι η μπάλα στα χέρια ουσιαστικά. Δεν συνεννοήθηκαν καλά. Έχουμε και φυλάκια από κάποιους παίκτες. Να κάνουμε. Υπάρχει και το σημαίο. Είναι και λίγο το χαβαλέ. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι εδώ. Ρολάρε ωραία ο Ερμίδης και τώρα το παιχνίδι. 6-23 τελευταίο λεπτό. Ξανά στο MNP, όμως το λάθος εδώ αστοχή. Δύο επιθέσεις, μία για κάθε ομάδα. Τριβάνει με την μπάλα. Βγαίνει ο Γκόφας πολύ ψηλά. Ερμίδης θα πάρει το τρίποντο, αστοχός. Αλλά μποξάω το από το MNP και όλος ο χρόνος δικός τους. Πόδι. Μπάλα είναι για τους MNP, ενώ υπάρχουν αλλαγές για τον Άξονα, να πάρουν και ανάπτυξη στα υπηρεσίες. Ακόμα 18 δεύτερα, τα 9 είναι για τους MNP, οι οποίοι θα στοχίσουν. Θα πάρουν όμως το rebound, δεν έχω λόγο να βιαστούν. Κακό σουτ. Το νούμερο 69, ο Γιώργος Κοσέγου. Και δίνουν χρόνο μάλιστα και σε MNP, οι οποίοι έχουν μια γεμάτη επίδεση. Ερμίδης πάει μόνος του, χάνει την μπάλα. Πετάει την μπάλα η ομάδα MNP. Τέλος πρώτο δεκαλέπτου, 6-23, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Βλέπουμε φάτσα κάρτα του κύριο Κιωσέ εδώ, το νούμερο 69. Αποβαθούμε ποιοι έχουν την κατοχή βέβαια. Αλλαγή απόφασης. Το νούμερο 27 μπροστά μας. Λοιπόν, MNP Άξονας 6-23. Χρειάζεται αντίδραση σίγουρα. Πέρασε με το νούμερο 27 ο παίχτης. Ποιος παίχτης, γιατί δεν ξέρω τι νούμερο που έχουν δώσει εδώ. Θα ρωτήσουμε στο ημίχρονο προφανώς υπάρχει κάποια λαθεμένη αναφορά στο νούμερο, δεν πειράζει. 6-23, δεύτερο δεκάλεπτο. Λάθος, τελειώνει ο χρόνος.
Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, θα πρέπει ο κόλτς Βαλσαμίδης να είναι πιο σίγουρο σε αυτές τις οδηγίες. Ο άξονας ο οποίος έχει ξεφύγει και μπορεί να διατηρήσει αυτό το λογάδισμα. Πέρασε και ο Σέχος Βατσούρας, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο πολλοί προφόντες μπροστά, υπάρχουν και δυνατότητα ξεκούρασης. Λάλπας επιμένει. Το και 52 για το ημίχρονο. Ζάλπα σε βολέ, άστοχος. Με τα ροζ άστρα η MNT, με τα λεκίτρινα ο άξονας BC. Πολεμίκη θεσμού, ακολουθούν σε κάρι από την MNT. Οι άνθρωποι του μπασκετάκι Σαλόνικα. Μείνετε μαζί μας στα social media, στο YouTube, στις δηλώσεις. Το μπασκετάκι, το πολλές διαμαρτυρίες, προειδοποίηση στο Βάλπα. Πλήρη κάλυψη σε όλα τα μοτίβα και πλαίσια που μπορεί να υπάρχει. Διοργάνωση. Στα 23, νιώθαμε για λίγο. Ο Άξονας BC δεν έχει σκοράρει, καλό box-out από το Βάλπα. Θέλουν να τρέξουν οι MNP. Γρηγόρη Λάσκο. Λάσκο όμως την μπάλα, Ερμίδη θα πάρει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, βλέπει ωραία το κούμα. Ωραία πάσα. Έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι, στα 25. Εντελείς του ημιχρόνου. Εδώ η μπάλα είναι ξανά για τους αμυντικούς εκεί. Έχουν τρόπο να απαντήσουνε. Είχαμε όλοι τις υπόδεις εδώ. Έκανε το κόψιμο. Το ζες, αλλά η μπάσα δεν ήταν καλή. Δεν συγχρονίστηκαν δύο παίκτες. Καλή άμυνα από τους MNP, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τον διασμό. Κόβει ο Ερμίδης τον κουκίνο τον νούμερο. 33 τον Κύρο, όπως αναγράφει η πανέλα του. Υπάρχει φάουλ. Η ομάδα του Άξονα διατηρεί ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ερμίδης με την μπάλα. Υπάρχει η επαναφορά της επίθεσης. Να συνεννοήσει με τη γραμματεία. Τι έχεις δοθεί. Νέα επίθεση για τον Άξονα, ο οποίος είναι εδώ. Αναγκάστηκε να περιμένει για καλή άμυνα. Διοστρούζα. Σε καλό overplay. Σάλπα θέλει να τρέξει. Τέτα Φιλίδης. Άλφα Σάλπα. Θέλει να ανοίξει την πακέτα. Βήματα. Στην καθαρά. Ο
Βαλσάς διατηρεί ένα σοβαρό προβάδισμα. Βάλβας κλέπει, θέλει να τρέξει, πατέρει την μπάλα και έτσι γρήγορα ο Άξονας, 7 λεπτά για το ημίχρονο. Ωραίο pick and roll, αλλά δεν μπόρεσε. Παίξουμε το νούμερο 1, βιαζεί το μάτα, κρατεί την μπάλα. Δευτερεύουν Βιαζός και τρίποδο για τον Ερμίδη. Ωραία κίνηση από τον Θάλπα, ο οποίος ρόλαρε Αλαζόρα Φάβιτς στην πλάτη του αντιπάλου. Πήρε το φάβι. Τα 28, πολύ πενικρή και επιθετική κομιδή των MNP. Από ώρα για τους MNP, οι οποίοι έχουν πολύ δρόμο να καλύψουν. Έχουν γυρίσει σε ζώνη την άμυνα. Κάτσε το μπρος πίσω. Μπράβο, Κρούζ. Βάζας, ο οποίος έχει βγει πολύ από την πτυχή του θέση και όταν αργεί στο μπάζετ κάνει λάθος. Ζούμας ξεφκίνε το συνδυασμό. Καλά για τον Αλέξη Μπούμα, ο οποίος έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πολύ καλά τα αναγκαστικά και ιστορεί λάθη. Μυϊκό κόβεται εδώ ο Βάλβας, συνέχεια δεν μπορεί να πηγαίνει την μπάλα. Σοβαρή μάχη όμως εδώ. Ξαναπαίνει το rebound, κάνει ένα ανάποδο σουτ. Παίρνει ξανά το rebound, νέο ανάποδο σουτ, υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι εδώ επέμενε και δικαιώθηκε. 4 αλλαγές για τον Άξονα. Μπορεί να πάρει ανάσες, ο βασικό κορμός, μια και διαφορά είναι στο 21. Μια 30 σκορτ. Οι MNP οι οποίοι δεν έχουν βρει λύσεις, έχουν μονοδιάστατη παρουσία στην επίθεση, αλλά έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Με καλή ομάδα, πιο έμπειρη όμως στον προβαλισμό Άξονα, όχι στα τρόπαια. 10-30. 11-30 με το Βάλπα να πετυχαίνει δύο βολές. 1-3 τα φάουλ. Μαργώνης, ο οποίος πέρασε στην Δαντά. Παίρνει ανάγκη στη βασική. Ανανεώνει ο Άξονας που περνά, θα κλέψει ο Τριανταφυλλίδη. Ζητάει φάουλ ο Τριανταφυλλίδη. Συζητήσει το δύο διαιτητών για να δουν τι έχουν να αποφασίσουν. Μπάλα είναι για τους MNP. Οι οποίοι θέλουν να μειώσουν 5 λεπτά και 11 δεύτερα. Ο Γραφιλίδης παίρνει τα βήματα, πατάει γερά, αλλά είναι κοντό του Κρουζ Βάλπα, το rebound και με ένα Ραβεσέσου, το σκοράρι. Μουσική
Άξονας ο οποίος προηγείται με 17, 5 λεπτά για τον ημίχρονο. Κόβεται ψηλά, παίξει με το νούμερο 9 του Κακίδης Θεοδωρίου. Απ' την άμυνα κερδίζουν τα παιχνίδια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Στην 13-32, Δάλπας. Έχει πάρει πολύ αφαιράδες εδώ. Σούταρελ με το νούμερο 11 για τους MNP, ο Μόκος Αλέξανδρος. Αλλά το σούτ δεν είχε τέτοια κατάληξη σε ζώνη MNP. Ψηλά για το rebound. Τελικά ο Τριανταφυλλίδης είναι αυτός που θα κάνει μια πολύ ωραία αρχαία. Λάσκος. Περιμένουμε να επανέλθει. Ακόμα και 3:39 για το ημίχρονο. Σταθερά μπροστά ο Άξονας, ο οποίος έχει παγιώσει ένα προβάσμα το πρώτο δεκάλεπτο. Την τρίτη πόντα από το λάθο. Αλλαγές για τον κύριο Βαλσαμίδη. Άγιε γνωστοί πολλοί παίκτες. Περνάει ο Κώστας Ταβαρίνος. Θα θέλει να τρέξει. Τρέχει την μπάλα, θα βάλει παίκτη πάνω του. Κρουζάς. Ακόμα 3 λεπτά να μειώσουν οι MNP. Ωραίο ποστάρισμα από τον Ταβαρίνο και καλά. Το νούμερο 3. Πολλοί παίκτες έχουν αγωνιστεί σε εθνικές κατηγορίες. Κρουζάς, τριών πόντων. Θα μια καλή ευκαιρία να μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Οι MNP που έχουν μπει σαφώς πιο δυνατά αυτό το περίοδο. Ο Άξονας ο οποίος όμως παίζει με τη δεύτερη του πετάτα. Έχει παγιώσει και ένα προβάδισμα. Περάσει ο Γουγουλάκης, θα έχω τώρα το σπίτι του. Πολλές φορές είναι εσωτερική με διεισδύσεις. Είναι το 5ο για τον Άξονα. Μόλις ένα οι παίκτες των MNP. Διαβουλεύει τους διαιτητές να αποφασίσουν. Κάτω είναι η υπόδειξη. Δύο βολές για τον Δάλπα, τον Δάλπα ο οποίος παίρνει πολλά μεγάλο και από αυτόν να μεταφερθούν πολλά για να μειώσουν οι MNP τη διαφορά σε πρώτη φάση. Άστοχο στη δεύτερη, Βουλάκης καθαρίζει τον rebound. Στακίδης παραλίγο να κάνει βήματα, Τζιβάνης, Βουλάκης, Μαργώνης, ταχνικά δύο διάδρομο, ένα φλότερ. Πάρ' το rebound όμως, τελικά η μπάλα καταλήγει στο Κρουζ. 2-13 τάπη σκορ η ομάδα του Άξονα. Τρία πόντων του Τριανταφυλλίδη, έφτασε. Και ύστερα από ώρα κατεβάζουν διαφορά οι MNP. Μαργάνη θέλει να απαντήσει, άστοχος. Πρέπει ο Ερμίδης. Ακόμα περισσότερο, καλό πάθηκε εδώ πέρα.
Παίζει με πάσα από τον Τζιβάνι, το Κωστακίδη, ο οποίος κρατεί αλλά τα στακί του. Φάουλ από τον Βάλκα. Είναι τα διευθυντές, Κερμίδη. Ωραία πάσα εδώ στο Βουλάκι. Ήρθα πολλές φορές κάνει διαφορά. Χρειάζεται φαντιζή ενέργειες. Μάζεις για το Βάλπα. 1-14. Κάνει φάουλ, είναι το 5, 6. Πάει πολλές, και το νούμερο 43, ο Σκύρ. Άσχημα την πρώτη βολή. Άστοχος στη δεύτερη. Το 34. Ακόμα ένα λεπτό. Ο Άκτρας παραμένει ψηλά το σκορ, 20-34. Αλλά οι MNP προσπαθούν να κατεβάσουν διαφορά. Θα δούμε πόσο θα καταφέρουν ακόμα. Έχουμε ένα ημίχρονο ολόκληρο. Λεπτό ακόμα, στο τρίτο πόνο θα ερμήνει άστοχο. Κόβα προσωρινά θα πάρει την μπάλα. Πολύ ωραία τρίτα φιλή θα την προστατεύσει. Αφήνουν σαν συνδυασμό η MSC. Από άλλο πέσιμο. Υπάρχουν δύο βολές. Οι σχέσεις είναι πολύ προσεκτικοί στα στηρίγματά τους. Πενήντα κόμμα τέσσερα για τη λήψη του πρώτου χρόνου. Μειώνουν ακόμα περισσότερα. Η MNP 52-34, 22-34. Κατέβει τη διαφορά, οπότε τον χρόνο θα γίνει καλά. Το βαρύνω θα κλέψει, θα έχει μια πτώση. Υπάρχουν και πολλές. Στις 3.34 Στις 4.34 Θυμίζω ότι πολλοί παίκτες στις δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί τεχνικά από τα αθλήματα. Μειώνει στους 10. Άργη double. Μπάλα είναι για τους MNP. Δείχνει το βελάκι. Οι MNP οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους, κάνουν την αντεπίθεσή τους και αυτό αποδίδει καρπούς. Κόμμα 34 και 9 δέκατα. Δεν κρίνεται η ζωή μας σίγουρα στο μπασκετάκι, αλλά οι νίκες και οι διακρίσεις και οι πρώτες θέσεις είναι ο στόχος όλων των ομάδων. Κούτριο, πόντο! 27-34. Στο μείον 7 η MNP και θα δούμε άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Άκουσα να θέλει να πατήσει, παίρνει φάουλ. Είναι πάνω στην προσπάθεια.
δύο βολές. Ειδής και time out ο κότς Βαλσαμίδη. Άμπι η δεύτερη. Δεν θα τη βάλει, θα πετάξει την μπάλα ο Τριανταφυλλίδης. Τέλος χρόνου και μηχρόνου, 27-34. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Οι MLP κατέβασαν τη διαφορά στους 7 τελευταίες οδηγίες δύο πάγκους. Σίγουρα θα δούμε ένα διαφορετικό μάτς. Δεύτερο ημίχρονο, ο Άκτωνας BC, πολυνίκης με τρόπια 7, αν δεν κάνω λάθος. Οι MLP 3 χρόνια στην διοργάνωση θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Το τίτλο προκύψει. Ένα σίγουρα πολύ ενδιαφέρον μάτς από κάθε άποψη. Μπάλα για τον Άξονα BC. Derby 27-34 σε ζώνη MLP. Θέλει να απαντήσει ο Κωνστακίδης, αλλά είναι άκαθος. Νούμερο 9. Θέλω να τρέξει η MLP με το Τριανταφυλλίδη. Τι έχει γίνει? Μια μπάλα είναι κοντά στο χώρο. Αναγκαία διακοπή. MMP, δεν κρύβεται ο χρόνος. Κλείσε για λίγο. Δύο μέσα από τα βαρύνα, ο οποίος θέλει να φιλήσει. Θα χάσει το μάτι μπάλα. Θα τα φιλήσει σε μια λόμπα. Θα εστοχίσει. Θα δώσει ωραία την μπάλα και έκανε το στόρκο σε 9-34. Ουσιαστικά η διαφορά έχει πάει και στις 17. Ο πόδος του Κωνστακίδη άστοχος, παίρνει το Ερμίδης. Νέο τρίποντο. Πάλι άστοχος, τρία τρίποντα άστοχα. Μεταφλήσει τα οργανώσει. Λάβα θέλει να ποστάρει τον αντίπαλό του, πάει μέχρι μέσα. Βλέπει ωραία, καλό πάθη game. Νούμερο 11, θα ποστάρει, θα είναι άστοχος. Ήταν ο Αλέξανδρος Μόκας, ήταν καλή όπως το πολύ του μπάλα. Αλέξης Γκούμας, βλέπει τον Ερμίδη ακροπολισμένο, αυτό δεν τα χάνει. Το 29-37. Ο οποίος κάνει διαφορά για τον άξονα και το χρειαζόταν αυτό το καλάθι. Ωραία εδώ προσπάθεια για το σκέμι εκεί. Κλέβουν οι MNP, 1-2-1. Καλάθι από τον Μόκα, ο οποίος το φυρίζει ωραία και πλέον έχουμε ντέρμπι. 31-37. Βάλπα θέλει να φέρει την ομάδα του ακόμα πιο κοντά, αλλά είναι άστοχος. 33-37 τα λεφτά, ορισμός πάνω κάτω του αγώνα. Τριβάνι ζητάει παίξουν να ασκηθούν. Ερμίδη σε ζώνη, οι MLP οι οποίοι έχουν καλύψει το μεγάλο κομμάτι. Ωραίο κόσμο του Κωνστακίδη είναι άσχημα. Κωνσταντοφυλλίδη
Όχι, αυτό είναι ο Μπόντον, άσχο. Την πάω από τον Τριαδαφυλλίδη. Ποιο χώθηκε εκεί. Ο Βαρίνο μόνο. Αστοχό. Δεν θα το ρηπάω. Το Πούμα θα τρέξει. Ωραίο κόψιμο το Πούμα. Ανανεώσει ο Γκόφα. Πήρατε οι παίκτες στο άξονα. Σαφώς θα πρέπει να προσέξουν όλοι τα σκουρά φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο σούτ, ωραία πάσα. Πήρε καλή θέση ο Κόφας, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κυριάκος Κόφας, παίζει πολύ έξυπνα. Και εδώ θα πάρει δύο βολές. 33-37. Στην πρώτη. Έστωχο στη δεύτερη. Στην πέντε για τον άξονα, ο οποίος πλέον νιώθει το στίγμα μέσα από τον MNP. Για τα φιλίδι, ψάχνει κάποιο ελεύθερο σου. Θα πάρει δύσκολο τρίποντο. Ψηλά το ριμπάου και ο παίκτες. Βάλα είναι ξανά για τους MNP, οι οποίοι δεν τα παρατάνε. Παρήνω θέλω να αποκτάρει ένα αντίπαλό του. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές, έμπειρες. Εκεί πάντα από το Τσακίδη. Βάζω αυτή να πει τον διασμό, θα πατήσει. Ωραία πάσα. Και time out από το οποίο καλεί ο άξονας. 35-38. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τον λίξ time out. Από ώρα. Και πλέον το σκορ γίνεται 35-41. Εδώ δεχόμαστε επίθεση. Αλλά άμυνα από τον Κωστακίδη. Πάνω στο 33 το γκυρ. Από το άξονα θα πιέσει. Έχασε μια δικιά του διαφορά. Ωραίο πάθη game εδώ πέρα, αλλά δεν πήγε το καλάθι. Προηγείται με 6 πόντους. Σούτα τον Κωστακίδη, ο οποίος έχει χάσει 4 θερή τρίποντα. Οι MNP έχουν γυρίσει διαφορά 17 πόντων. Δάλπα δέχρι μέσα. Ωραίο καλάθι, πάτε καλά. Διαφορά στους 4. 3 φάουλ για τον λόγω των MNP εδώ. Πήγαμε στο σιρτό, δίνουν φάουλ. Οι διευθές πάνω στο Δάλπα. Είχαν καλύτερη εικόνα, καλύτερη αντίληψη. Υπάρχουν επαφές. Υπάρχει ένταση. Εντάξει, δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές. 41-37 η μπάλα είναι για τον Άξ.
Τάισον, ο οποίος έχει 13 δεύτερα. 3-0 τα φάουλ. Ερμίδης βγαίνει από τα screen. Πολύ ωραία πάσα στο κόπα. Κλείνεται όμως. Κλέβουν οι MVP και δικαιώνονται για την κατάληψη της άμυνας. Στο αγώνα οι MNP θέλουν να μειώσουν. Άκουσα να θέλει να απαντήσει μέχρι μέσα ο Κωστακίδης, αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο τα μαρκαρίσματα. Έχουν ξεφύγει λίγο και θα πάμε και σε αντιαθλητικά. Δύο βολές. Καλή ένταση, άλλο η ένταση, άλλο το αντιαθλητικό παιχνίδι. Σίγουρα είναι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη διάκριση και αυτή τη σεζόν. Είπαμε ο Άξονας είναι ο Πολυνίκης. 7 τρόπια κύριε Ζωή Μπουλαλά. Αλλά και η MNP με 3 χρόνια παρουσίας στην Elite League νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες. Μάστερ ήταν Elite. Εντάξει, ανέβηκε 3 χρόνια συνολικά στη διοργάνωση. Κάνουμε και ρεπορτάζ ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε στο μυαλό μας. 7-44, πιέζει πάρα πολύ ο Άξονας για να περιορίσει τις θρησκείες επιλογές των MNP, οι οποίοι κάλυψαν μια διαφορά 17 πόντων. Τελειώνει ο χρόνος, Λάσκος με την μπάλα. Περνάει ωραία την μπάλα μέσα στο καλάθι του Σαβαρίνου, αλλά ήταν άφορος. Δημήτρη θέλει να διασχίσει όλο το κίνητο. Πόλ στο πόλ και έχουμε και πτώσεις. Υπάρχει φάουλ κάτω. Είναι οι διαιτητές. Σίγουρο είναι ότι θα έχει 2 ελεύθερες βολές. Έκοψε λίγο κίνηση ο Ερμίδης. Εντάξει, πολλά παιδιά είναι και φίλοι πάνω απ' όλα. Αλλά το μπάσκετ ενώνει, δεν χωρίζει, είναι μόνο σίγουρο. 37-46 στο συν 9, επανέφερα μια διαφορά ασφαλείας οι παίκτες του Άξονα, οι οποίοι ανέβασαν πάρα πολύ την πίεση και εδώ ξαναφεύγουν στα 3-4 με συνδυασμό, βασική προπονητική οδηγία όταν θέλει να πιέσει μια ομάδα, πιέζει πάρα πολύ τον Άξονα. Φάουλ από τον Κωστακίδη, αλλά εδώ θα χρεωθεί με φάουλ. Ακόμα 3-15 για την τρίτη περίοδο, 5-1 τα φάουλ. Ο Τριανταφυλλίδης θα τους θα κατεβάσει. Οι MNP έχουν δυσκολευτεί την τρίτη περίοδο, αλλά δεν τα παρατούν. Καλή άμυνα εδώ, overplay από τον Γκόπα, ο οποίος είναι το βασικό center του Άξονα. Και με δύο οι οποίοι έχουν 12 δευτερά. Έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ η αλήθεια είναι στην τρίτη περίοδο. Ετοιμάζει αλλαγή ο κύριος Βαλσαμίδης. Ακόμα 12 δευτερά. Δεν τα φύγει, περνάει την μπάλα στο Καθαρίνο. Καλή άμυνα από τον Κωστακίδη, ο οποίος θα πει στον εκδιασμό. Μπάλα στον Κούμα, ωραίο τελείωμα και καλάθι. Και έχουμε time out, το οποίο καλέ ο Κώστας Βαλσαμίδης. Ακόμα 2.55. Λοιπόν, λήξη του time out, 37.50. Επανάληψη της επαναφοράς. Οι ιδιαιτές είχαν την απόλυτη διαχείριση του αγώνα. Ένα-δύο ζώνη. Φάουλ, το οποίο δίνουν οι παίκτες
του άξονα στους MNP. Πέντε δύο τα φάουλ, έχουν συμπληρώσει οι MNP τα φάουλ. Ο Βαρίνος για να κλέψει ο Ερμίδης, στάλεψε ωραία την μπάλα. Λάσος παίρνει τα βήματα, ωραία πάση στο Βαρίνο, ο οποίος την βοήθεια του θα σκοράρει. Οι MNP, οι κατέβασαν τη διαφορά, έχαναν με 17 και είναι κοντά. Το Σαγκίδης τον Ερμίδη. Βλέπει τον Τζιβάνι, καλή κυκλοφορία. Τρία δεύτερα από το Κούμα. Η πίεση των παιχτών του άξονα έχει πάλι δύσκολα για τους MNP, οι οποίοι χάνουν 11. Ο Βαρίνος πάει μέχρι μέσα, σκοράρει, έχει δημιουργήσει ρήγματα και το σκορ γίνεται 41-50. Σε ένα μάτσο το οποίο οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές, στη Master League στην Ελίτ. Θέλουν να διεκδικήσουν κι αυτοί το μερίδιο επιτυχίας τους στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης το μπασκετάκι. Ελίτ by Novibet, όπως είναι η ακριβή τους φετινή ονομασία. Ωραία πάσα, ακροβολισμένη στον Κουσέογλου, ο οποίος εδώ θα δικαιώσει στην παίκτη και το μάτς είναι ξανά ντέρμπι. 1 λεπτό και 19 δεύτερα. Τουβανής. Να είναι ωραία την μπάλα, ο οποίος φυσικάζει στο Κούμα. Ωραία κυκλοφορία και καλά του. Φόρτωσε τον ψηλό και στη συνέχεια άδειασε την περιφέρεια. Πήρε ελεύθερο σουτ. Αυτοματισμός από τους κλασικούς στο μπάσκετ και όλα τα. Τραβάει ο ψηλός στην άμυνα και ο περιφερειακός από τα 4 μέτρα πάλι και έχει ο περιφερειακός σκοράρι εδώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Μπάλα είναι ξανά για τους MNP που έχουν 10 δεύτερα. Βαλπάς για τα φιλίδι, ψάχνει κάποιο σου, θα το πάρει αυτό. Πολύ σημαντικό. Θέλει να σκοράρει κιόλας. Μάχη για το ριμπάου πραγματικά. Ακόμα 25 δεύτερα. Ερμίδης πλάσει μάλλον. Ο Τακίδης θα πάρει το τρίποντο. Είναι φάουλ. Έφαγε την προσπίση όπως είναι μαθητικά. Εδώ τρεις βολές για τον παίκτον. Κάτσε να πει στο ψάχνει. Πολύ ωραία. Θα κύριε στις βολές και θα μείνει 18 και ένα, και ένα δέκατο για τον τους MNP, οι οποίοι το παλεύουν, είναι στους μείον 8. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Πώς θα κέρδεις σήμερα δεν το έχει, δεν είναι η μέρα του. Θα το δώσω και στην τρίτη, rebound για τους MNP, οι οποίοι έχουν μια γεμάτη τρίτη 15 δευτερολέπτων. Και θα πλύνει στο βαλπά. Δεχώρο. Τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερά, στο τρίτο πόντο του Ραφιλίδη, μάχη για το ριμπάου, θα προλάβει τον Βαρίνος, όχι θα προλάβει, τέλος της τρίτης περίοδου, 44-52, όλα μισά με τους παίκτες του έξω έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Συγκρίματα τάρτη 10 λεπτού, η μπάλα είναι για τον άξονα για τους MNP, η διευθύνση. Συμβουλεύονται την γραμματεία που υπάρχουν πολλές αλλαγές με τζάμπους.
Μπάλα είναι η διά τους MNP, οι οποίοι δεν θα παρατούν. Έχουμε μειώσει 8 και για την μπάλα. Θα δούμε σίγουρα ένα πολύ ανταγωνιστικό. Τέταρτο δεκάλεπτο, για τα φιλίδια παίρνει την μπάλα. Μόνιμος δημιουργός. Λάσκος, τον Ταβαρίνο, ο οποίος πολύ ωραία γυρίζει και σκοράρει. 86-52, έχει δημιουργήσει πολλά ρήγματα ο ψηλός Ταβαρίνος. MNP, Γουμάς, Βανίς, Σακίδης. Ο Ταβαρίνος, ο οποίος θα πάρει το τρίποντα τα 2 μέτρα, αλλά δεν είναι το καλό. Λάσκος θα το πάρει την μπάλα. Πίεση του Ερμίδη αποδίδει καρπούς. Κρυβάνη θα επαναφέρει. Καλή άμυνα εδώ από τον άξονα. Μετά 52, 9 λεπτά και 15 δευτερά. Ερμίδης πάρει τα βήματα. Υπάρχει φάουλ από τα βαρύνια. Παραδέχεται υποτικά. Το συν 6 ο άξονας, ο οποίος θα το κλείσει. Ανανεώσει μόνο με τον Ερμίδη. Κάθε ριπάουτ μετράει, δεν μετράει το καλάθι. Πετάξει μια μπάλα. Μπάλα ξανά για τους παίκτες του άξονα. Φέρντομ και αυτή η αναμέτρηση. Κατηγορία Novibet by Elite. Κατηγορία Elite by Novibet. Ανάποδα, διορθώνουμε. Κάλφος παίρνει το rebound, θέλει να τρέξει. Μετατρέπει την μπάλα, φτάνει το διάδρομο. Αλλά έχει επιστρέψει ο άξονας. Του τριών πόντων από την 30 πυρίδια στο χεί. Βάζει τα χέρια του Λάστο. Υπάρχει double. Μπάλα είναι ξανά για τον άξονα. Μεγάλη μαχή της πόρτα όλων των παιχτών. Βγήκαμε στην τελευταία περίοδο. Τα πάντα θα κουτούν, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης. Μπουμάς. Σε ζώνη MNP, έτσι πάνε. Εγώ έκανε λάθος το Ερμίδη, το κατέβει την μπάλα. Καλό σκρίνι από τον Κόπα. Καλή κυκλοφορία, αλλά γίνεται λάθος. Ο Άξονας έχει 8 δεύτερα για να εκτελέσει την επίδεσή του. Μέσα στο σπίτι. Θα δώσει φάουλ. Σιβάνης. Του τριών πόντων. Καλά του. Συλλέξει της επίδεσης. Καλά την ανάσα. Διαφορά που αναφέρεται στη 9. Ας και τα πάντα κρίνονται τώρα σε ζώνη man to man. Μια μορφή ο άξονας. Άλπας από το σπίτι του, κακό του. Μπορεί να προλάβει τώρα ο Φιλίδης. Θα παίξει ρόλο καλές άμυνες. Για μεγάλα σουτ. Λεφέ τάλετο. Φιλίδης φτάχνει κάποιο screen. Κάποιο διάδρομο πατάει καλά και σκοράει. Στο πρώτο βήμα. Αν κερδίσουν οι παίκτες του άξονα, τότε υπάρχει σοβαρή ψηφιότητα. Εδώ ο Νίκο Ερμίδη να είναι ο Novibet MVP της αναμέτρησης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, οπότε το συν 11 φαντάζει ένα προβάδισμα, αλλά μπορεί να αλλάξει. Ερμίδη θέλει να τρέξει. Δύο φάουλ τα οποία γίνονται. Δεύτερο γίνεται ουσιαστικά. Κύριος Βαλσαμίδης ψάχνει λύσεις. Αλλά δεν τις βρίσκει. Τουλάχιστον ο άξονας έχει απαντήσεις σε όλες τις αντεπιθέσεις του. Λόγω του MNP, ο Κωνσταντίνης λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φτάσει πολλά σου τριών πόντων. Εδώ η έκφραση του προσώπου του Σέρφ από τρίποντο τα λέει όλα, νομίζω. Λέει άμυνα από τον Γκούμα, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Το άξονα κάνει επίσης τη τεχνική. Το προστατεύει την μπάλα με μπλοζόν ο Κωνσταντίνης. Θα την προστατεύσει. Εδώ μάλλον θα του δώσει την
βάλω την μπάλα ο Γιουβάνης. Ακόμα 6 και 50. Δείξαμε τη μέτρηση. Όποιος ο Γιώργος Μαργόνης. Ωραία κίνηση από τον Βάλκα, ο οποίος θα τελειώσει με ένα κούπαλα, δεν θα ευστοχίσει. Θα αρχίσει να πάει μέχρι μέσα, θα προσπαθήσει την μπάλα και θα πάει στο συν 16 διαφορά για τον Άκη Μαγκούς. Φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το time out, οι παίκτες του Άξονα έχουν ξεφύγει σαφώς και οι MNG τώρα αναζητούν την ολική επαναφορά. Κλειδί στην αύξηση της διαφοράς ήταν η πολύ πιεστική άμυνα από όλες τις στα 3 τέταρτα του κηπέδου και της Άξονα στην τρίτη περίοδο. Αυτό έκοψε την προσπάθεια των MNG, οι οποίοι ήταν σε απόσταση βολής. Εδώ υπάρχει σωματικό φάουλ, το οποίο κερδίζει η MNP με το νούμερο 0-1 ο Θωμάς Κυριαζής. Το λένε τα κοιτάπια μου, αυτά που έχω από τις ομάδες. Θα γίνεται κάποια λαθεμένη αναφορά, να με συγχωρέσει, αλλά υπάρχουν για αυτά. Έξι και 12 για τη λήξη της αναμέτρησης. Λυπάω για το Κωνσταντίδη, ο οποίος είναι μια σταυρωτή πολύ ωραία. Έδωσε πολλά στην άμυνα, είναι πολύ άλλος, αλλά δεν είναι μόνο η πόντη που απεικονίζει την προσφορά ενός παίκτη. Εδώ, πολύ ωραία, ταχύτατη εναλλαγή της μπάλας, αλλά χάθηκε. Ακόμα 5 λεπτά για τη λήξη μιας πολύ δυνατής αναμέτρησης. Πάντοτε στο κύριο της δραστηριότητας, στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης, κατηγορία Elite by Novibet, η βιτρίνα του Πασκετάκη. Βολή για τους MNP, που είναι άστοχοι, έχουν χάσει τον ρυθμό τους, την ευστοχία τους. Τη δεύτερη και τρίτη περίοδο ήταν πολύ καλή, αλλά πλέον η πολύ κόντρα 16 πόντων. Το άπλωμα, ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερος. Μένουν 5 λεπτά να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Συμπεριστοποιείται μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη, καλά block-out. Είναι μονομαχίες, αλλά νομίζω βλέπουμε και ένα άτομο fair play πολλές φορές. Βάλκας, δύσκολη προσπάθεια. 5 λεπτά και 9 δεύτερα. Ο Άξονας δεν έχει λόγο να βιάζεται. Εδώ χάθηκε η μπάλα νομίζω. Πολύ ωραίο καλάθι. 4 και 52 για τη λήξη της αναμέτρησης. Μπαράζει MNP. Πίεσαν, μείωσαν, αλλά συνέχεια δεν μπορούσε να μείνει κοντά στο σκορ. Ο Άξονας με την εμπειρία του ξαναξέφυγε και τώρα προηγείται με τα έξι. Κωστακίδης, αμφιβολισμένο, σαφώς. Λυπάω από τον Κούμα, επιμένει, η μπάλα καταλήγει στον Καταστηρίδη, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Κωστακίδη. Έχουμε αλλαγή για τον κύριο Βαλσαμίδη. Είναι το τρίτο φάουλ των παιχτών του Άξονα. Δύο έχουν οι MNP, οι οποίοι έχουν κατοχή της μπάλας. Βάλπα θέλει να παίξει τα πόδια τον κόπα, ωραία πάσα, νόλους πάσα, το βαρύνω, αλλά θα γι' φάουλ. Είναι
Βασίλη. Λοιπόν, υπάρχει ροή στον αγώνα. Τρεταφυλίδης, πολύ ωραία πάσα στο Βαρίνο. Παλεύει εκεί με τα θηρία, αστοχή, τρίτο, rebound. Υπάρχει ένταση, τεχνική ποινή στον άξονα. Εντάξει, υπάρχει εντάξει στα μάτς. Καλό θα είναι και η παίκτη λίγο να είναι πιο ήρεμη. Σας έχουν τις απόψεις για κάποια θερήματα. Τεχνικές ποινές, τεχνική ποινή και να δούμε τώρα πόσο πολλές θα εκτελεστούν. Ο Σπάθος δεν έχει λόγο να συνήθει με τα παρόντα δεδομένα. Άστοχος ο Βάλπα στην πρώτη βολή. Σύμβολο εδώ για τον Βαρίνο. Δεύτερη βολή στη σειρά. Πρώτη για τον Βαρίνο. Επίσης και στα φάλ, το φάλ νωρίτερα. 2-52. 50-64. Βάζει ο Τζιβάνι. Είχαν μια αντίρρηση στα προηγούμενα σειρέγματα υπέρ στο άξονα. Σε ζώνη MNP 3-40. Βουμά, θα έχει κάποιο διάδρομο. Περνάει ωραία την μπάλα του Τζιβάνι. Σε τρίο πόντο, να το πω. Ψηλά ο Δάλπα. Αν φάουλ υπέρ στο άξονα. Και είναι δύο βολές, μια και είναι το πέμπτο. Σε λίγο θα αλλάξουμε και το κάτι ώρα βραδινή αλλαγή ημέρα. Δηλαδή το μπάσκετ δεν έχει ώρα και τα περισσότερα μάτια είναι πράσινα. Για να είναι διαθέσιμοι και οι παίχτες και τα γήπεδα. 50-64. Σε ζώνη πάντοτε η MNP για να μειώσουν. 14 όπως δίνει αέρα στον άξονα, ο οποίος εδώ κάνει λάθος. Μπάλα είναι για τους... Αλέξ! Αλέξ! Λέαμε εδώ από τον άξονα. Ο Βαρίνος θα την κλέψει. Θα τα χύσει όμως. Πραγματικά πέφτει κορμιά. Ζιβάνι θέλει να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούν οι παίκτες του άξονα. Οι οποίοι προηγούνται με 14 λαθές φοράμουν και δεν κλειδώνουν την νίκη. Οι MNP οι οποίοι θα να καλέψουν ένα μεγάλο διάδρομο για να φτάσουν εκεί, αλλά έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Ωραία κίνηση από τον Δάλπα. Τους παλεύει με τα θηρία. Υπάρχει φάουλ. Δύο βολές. Η MNP χάνουμε 14. Ο οποίος ευστοχεί. Βάζει δύο βολές και μειώνει στους 12. Έχουν 5 φάουλ, παίξει το άκτονα. Δεν έχουν λόγο να βιάζονται. Εδώ θα ευστοχήσει από ώρα και υπάρχει στοχή αφιέρωση στο νούμερο 11. 2-13, 30 Φιλίδης. Μα
Αντουμάνι παίξει το άξονα. Έχουν κλείσει διαδρόμους. Γαταφυλίδη στον Μόκα, ο οποίος προστατεύει την μπάλα, κλείνεται μετά από την. Καλή άμυνα τώρα τον άξονα, ο οποίος ανάγκασε τον αντίπαλο να κρατήσει την μπάλα 24 δεύτερα. Η άμυνα είναι το πάντο μπάσκετ, από εκεί ξεκινάει και η επίθεση και εδώ. Νομίζω ότι κάπου έχει τελειώσει όποια πιθανότητα να μπορέσουν οι MNP στο χρόνο που απομένει να αλλάξουν το ρου του αγώνα. Τζιβάνι, ένα μισή λεπτό ακόμα, ακόμα θα είναι μέχρι μέσα, βλέπει ωραία. Ο Φόρτς 30 φιλίνης, ο οποίος θέλει να τρέξει, πάει μέχρι μέσα. Αστοχής 1-24. Αλλαγή για τον άξονα, θα μπει ο Γουλάκης. Δώσει ανάση στον Πόπο, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Νομίζω καλά το καλά στον συμπαικτών του. Γουλάκης με τον Τζιβάνι, θα κλέψουν οι Ολυμπί. Όσοι κάνουν την ίστατη προσπάθεια να κατεβάσουν όσο γίνει διαφορά. Άσονος 30 Φιλίδης, μπάλα είναι για τον άξονα. Ένα λεπτό ακριβώς για τη λήξη της αναμέτρησης. Αν μην τι άλλο, ένα πολύ δυνατό μάτς ανάλογο της κατηγορίας Elite by Novi Bet. Γουμάς, Τζιβάνι, σε ζώνη γεννητή. Τζιβάνις, του τριών πόντων, άστοχος. Βαρύνος θέλει να τρέξει. Ομάδα των MNP, 40 δεύτερα. Ωραία στα προφή. Να δούμε μπάλα είναι εκτός, για ποιους είναι. Μπάλα είναι για τους MNP, οι οποίοι έχουν 17 δεύτερα. Μπόκας του τριών πόντων, έστοχος. 57-66. Μια δεύτερα. Έχουν πολλά παιχνίδια ακόμα και οι δύο ομάδες. Είναι το καλοκαίρι. Μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών. Κρούζας. Τα δεύτερα. Άσονα θα πάρει τη νίκη. Αλλά οι MNP το βάλωσαν. Να νεώνουν εδώ. Αν δούμε το τελικό σκορ. Τριταφυλλίδης από τα 9 μέτρα. Άστοχος. Προλάβει. Μετρήσει το καλάθι, λήξη του αγώνα 57-66, όπως δείχνουν και οι διαιτητές. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ένα πολύ ωραίο μάτς, καλό βράδυ σε όλους.